Και όχι μόνο δεν κάνει εκείνο, αλλά κάνει το αντίθετο. Δεν πρέπει να έχω το δικαίωμα να σε ελέγξω σαν λαό. Πού πήγαν όλα αυτά, σε αυτά τα άρθρα, περίπατο. Κανένα έλεγχο, λήψα σύμβαση. Τέλο. Τα κεφάλια μέσα για 5 χρόνια και μετά από 5 χρόνια ένα πάλι δήμα εδώ πέρα να δούμε τι θα κάνουμε. Και θα ψηφίσει πάλι από εμά και εμά. Πάλι ήδη θα είμαστε. Άμα θα αλλάξουν τα ονόματα. Γιατί όλοι αυτοί πηγαίνουν μέσα από τι ιστοέ. Έτσι. Θα φύγει ο Καραμαλή, θα έρθει ο Πάχτα. Θα φύγει ο Πάχτα, θα έρθει ο Γιωργάκη. Θα φύγει ο Γιωργάκη, ένα κύκλο. Έτσι. Ένα κύκλο. Ένα κύκλο ακριβώ. Ένα ανεμόμυλο που ρίχνει τον ένα μετά τον άλλο. Και παίρνει πάντα του ίδιου γιατί όλοι τα ίδια σχολεία βγαίνουν. Από τη λέξη του Ντανίου και των Ρωστών και τη λέξη τη Μπίλτεμπεργκ και τη Παρόμη και τη Εθνική Τεχνική Οργανώση. Όλοι αυτοί από εκεί μέσα πια. Τα ίδια μαθήματα έχουν, την ίδια παιδεία έχουν. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Άρα λοιπόν, περιθωριοποίηση του λαϊκού, τη λαϊκή συμμετοχή, κατάργηση τη λαϊκή συμμετοχή του στην ανάδειξη και των ελεύθερων εξουσιών και αυτομάτω πάυση τη πραγματική δημοκρατία. Πάμε στην. Να κλείσουμε με αυτό, να πάμε λιγάκι στην νομιμοποίηση των αιρέσεων τεκτονικού τύπου. Άρθρο 51, παράγραφος 2 και 3 και Ι2, εδάφιο Β. Οι αξίες αυτές είναι κοινές στα κράτη-μέλη σε μια κοινωνία πλουραλισμού, ανοχής, δικαιοσύνης, αλληλεγγύης και απαγόρευση διαπίσεων. Το ξαναδιαβάσαμε. Και πάμε να διαβάσουμε και το Ι51. Καθεστώς των εκκλησιών και των μη ομολογιακών ενώσεων. Διαβάζω παράγραφο 2 και 3. Η Ένωση σέβεται παρομοίως το καθεστώς των φιλοσοφικών και μη ομολογιακών οργανώσεων και παράγραφος 3. Η Ένωση διατηρεί ανοιχτό διαφανή και τακτικό διάλογο με τις εκκλησίες και τις οργανώσεις αυτές, αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη ταυτότητα και τη συμβολή τους. Άρα με λίγα λόγια, πάβει υπό το καθεδρία της επικρατούσης Ορθοδόξου Πίστεως, της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Και οι τεκτονικές οργανώσεις, τα ΚΕΦΕ, τα διάφορα, θα μπορούν να αλωνίζουν πλέον στις διοικήσεις, στο Υπουργείο Παιδείας, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπου δει, όπου μπορούν και δεν μπορούν, θα αλωνίζουν και θα επιβάλλουν τους όρους τους ισοτίμως με την επικρατούσα θρησκεία. Με την Ορθόδοξη, ας πούμε. Αν θα είναι ακόμα επικρατούσα και δεν είναι μειονότητα εκεί. Έτσι. Λοιπόν, και κλείνω εδώ πέρα, κάνοντας μία παρατήρηση. Και ο Θεός τον επιτρέψει. Για να πούμε πάλι τα βασικά κενά που φέρνει η επιβολή ενός τέτοιου συντάγματος, που είναι η αποχή της ορκομοσίας του πολιτιακού δικαίου, του πολιτιακού συντάγματος, του πολιτιακού νόμου, στην ανώτερη οντότητα που είναι ο Θεός, στην Αγία Τριάδα. Αυτό το βλέπουμε από το πρωί, ο Γιώργος κιόλας έχει χαθεί. Καμία αναφορά σε Θεό, ούτε καν σε χριστιανισμό. Λοιπόν, ο γνώμονας συνειδήσεως του πολιτικού νόμου δεν είναι πια η Αγία Τριάδα. Σταματάει αυτό. Ο γνώμονας, ο συνειδησιακός του πολιτικού νόμου του σημερινού, αυτού που θέλουν να εφαρμόσουν αυτοί οι κύριοι, του μελλοντικού μάλλον, ή και του σημερινού αν θέλετε, γιατί πολλά άρθρα εφαρμόζονται ήδη, λοιπόν, είναι η ίδια η συνείδηση των ανθρώπων της Bilderberg και της λέσης του Γρανίου και των Ρωστών. Των ανθρώπων αυτών των 736 που θα είναι τα τσιράκια των οργανώσεων αυτών. Αυτός θα είναι ο γνώμονας για την συνείδηση του πολιτικού νόμου που θα επέλθει. Αν επιβληθεί, αν κατορθώσει να επιβληθεί. Και δυστυχώς βλέπω να κατορθώνει να επιβάλλεται. Ένα δεύτερο που βλέπουμε είναι η σύνθλιψη του κοινωνικού ιστού της χώρας μας. Θα χαθεί αυτό που θέλουν από καιρό οι εχθρικές δυνάμεις του ελληνισμού και της ορθοδοξίας να χαθούν. Θα χαθεί η εθνική ομοιογένεια και η θρησκευτική ομοιογένεια. Κάτι που χαρακτηρίζει ένα αμοιγές έθνος. Και θέλουν οι σιωνιστικές δυνάμεις, γιατί αυτές είναι πάντοτε κρυβόμενες πίσω από όλες τις ενέργειες, να πάψουν οι εθνικές ομοιογένειες, να πάψουν οι θρησκευτικές ομοιογένειες, γιατί κάτι τέτοιο, μια θρησκευτική ομοιογένεια ενός λαού και μια εθνική ομοιογένεια, εμποδίζει, όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε τα σχέδια τους. Θα εμποδίσει. Δεν μπορούν να προχωρήσουν τα σχέδια με τέτοιες ιδιαιτερότητες και με τέτοιες αμοιγείς οντότητες. Έθνη. Πρέπει να σπάσουν τα έθνη. Να σταματήσουν να υπάρχουν. Ή να είναι τόσο διαλυμένα που να μπορούν να συσταθούν πάλι. Λοιπόν. Και το τρίτο, το βασικότερο, είναι ότι η εθνική άμυνα μας έχει πάει περίπατο. Και ένα τέταρτο, το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε πολύ σημαντικό, εξίσου σημαντικό, είναι ότι χάνεται πλέον η λαϊκή συμμετοχή στην εκπροσώπηση του πολιτεύματος. Δεν εκπροσωπείται το πολιτεύμα πλέον από τους λαούς, αλλά από τους ανθρώπους των τεκτονικών οργανώσεων. Οι οποίοι, όπως δείχναμε, θα δουν πλέον σε όλους τους χώρους, και τους χώρους παιδείας, και τους χώρους των Υπουργείων, και τους χώρους κοινωνίας γενικότερα. Διοικήσεις, δημοτικές, δημόσιες, αστυνομευτικές, στρατιωτικές,
Έτσι, παντού. Πολιτιακές, στο κοινοβούλιο, παντού θα δουν οι αρχές αυτές, οι αλλοδαπές αυτές αρχές, οι αλλόφιλες, οι αλλόθρησκες, οι αλλογενείς. Οι αρνησύχριστες και οι αντίχριστες, εν γέννη. Λοιπόν, θέλω να σταθώ λιγάκι στα αναφορικά στο δεύτερο μέρος της ομιλίας, τα οποία θα είναι πολύ σύντομα. Θεωρώ χρέος να το κάνω, γιατί είναι πολύ σημαντικό να τα συγκρατήσετε. Αναφορικά λοιπόν, βλέποντας σελίδα 3 του λεπτού φυλαδίου, θα δούμε στο Α, στην Α παράγραφο, το έτος 1992, την υπογραφή της συνθήκης του Μάστριχτ. Η συνθήκη του Μάστριχτ, η λευκή βίβλος με λίγα λόγια, αυτό ψηφίστηκε στο Μάστριχτ. Γιατί είναι λευκή βίβλος? Γιατί υπόθηκε λευκή βίβλος, τι είναι η λευκή βίβλος? Η λευκή βίβλος ήταν ένας τόμος, τέτοιος, σαν και αυτούς που διαβάζουμε στις εγκυκλοπαίδειες, στις βιβλιοθήκες, στις δημοτικές. Ένας τέτοιος τόμος γεμάτος λευκά φύλλα. Στην τελευταία σελίδα υπέγραψαν όλοι οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε λευκά φύλλα. Πίσω, τα λευκά φύλλα του τόμου αυτού θα τα συμπλήρωναν οι νομομαθείς του Ευρωπαϊκού Εγχειρήματος, του Ευρωπαϊκού Ομοσπονδιακού Εγχειρήματος, της Ομοσπονδιοποίησης της Ευρώπης, θα τα επιχειρούσαν τα νομοθετικά κεφάλια, τα οποία θα συμπλήρωναν ανάλογα τις κοινωνικές αντιδράσεις των μεθοδεύσεων των νεοταξιτών, θα συμπλήρωναν ανάλογα τις αστυνομευτικές, νομοθετικές και δικαστικές μεθόδους, καθώς και τους κοινωνικούς χειρισμούς των κοινωνιών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν τώρα τα προηγούμενα φύλλα ήταν λευκά. Γιατί λέγανε, περιπεί, π.χ. παραδείγματο χάρη, τώρα τι θα κάνουμε, τώρα θα εφαρμόσουμε τη συνθήκη του Σέγγεν. Για να δούμε πόσα αντίδραση θα υπάρξουν. Εκεί συμπόνονται, συγκρούονται με του αστυνομικού και τα λοιπά. Δεν κάθονται ήσυχα, δεν το εφαρμόσουν, δεν υπακούν. Α, για να βάλουμε ένα νόμο, πώς θα γίνει πλέον δίωξη αυτών. Γυρίζω το πίσω φύλλο λοιπόν και βάζω στο λευκό φύλλο. Η δίωξη όσων δεν υπακούν στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη του Σέγγεν θα είναι τόσε μήνε φυλάκιση, τόσο πρόστιμο. Έτσι, αυτή η ποινή. Για να δούμε ποιος δεν υπακούει στο πλαστικό χρήμα, ο τάδε και ο τάδε. Λοιπόν, για να βάλουμε πάλι ένα νόμο. Όσοι δεν υπακούνε στην εφαρμογή της απόφασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το πλαστικό χρήμα, θα έχει αυτή την ποινή. Δίωξη για προστογραφία, για προβοκάτσια εναντίον οικονομικής αρχής κτλ. 2 χρόνια φυλακή. Έτσι, βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό ακριβώς ονομάστηκε λευκή βίβλος. Διότι πραγματικά για πρώτη το περί ενός λευκού βιβλίου, μιας λευκής εγκυκλοπαίδειας, της οποίας τα συστατικά και τις γνώσεις θα συγκρίνουν οι νομομαθείς και οι σοφοί της νέας τάξης πραγμάτων. Γιατί περί αυτής ομιλώ. Ποιοι ψηφίσαν τότε για λογαριασμό του ελληνικού κράτους να ισχύσει η συνθήκη του Μάστριχτ, που προέβλεπε ομοσπονδιοποίηση της Ευρώπης, δηλαδή τμηματικής παγκοσμιοποίησης της Ευρώπης, με ενιαίο πολιτικό σύστημα, Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, κοινό στρατό, Ευρωστρατό και κοινή αστυνομία, την Europol, αστυνομευτικές συνθήκες σαν τη συνθήκη του Σέγγεν, η Νέα Δημοκρατία, που ήταν κυβέρνηση τέτοια τότε, η αντιπολίτευση τότε, σημερινή κυβέρνηση του Πασό, και ποιοι άλλοι, οι δίθεν ερωτώμενοι για τις διακρίσεις εις βάρος μειονοτήτων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι αριστεροί του συνασπισμού. Αυτά για να μην ξεχνιόμαστε. Γιατί αυτοί οι κύριοι βγαίνουν κατά καιρούς και ζητάνε την ψήφο του ελληνικού και κόβονται δίθεν για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εργατικών δικαιωμάτων, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. Αυτοί οι κύριοι, όλοι που παίζουν του εθνοπατέρε και του εργατοπατέρε, υπόγραψαν τι αστυνομικέ συνθήκε αυτέ και τη λευκή βίβλο του Μάστριχτ. Πάμε στην β' παράγραφο. Η οποία λέει προήμιο του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, η νέα εποχή. Η νέα εποχή, γιατί βλέπετε τις ταμπέλες, διαφημίσεις, σε πολιτικές διαφημίσεις στο ραδιόφωνο, στη τηλεόραση, ακούτε. Νέα εποχή για το Πασό. Νέα εποχή για τη δημοκρατία. Νέα εποχή για τον ΟΤΕ. Νέα εποχή για την οικονομία. Για την ανάπτυξη. Για τα Ολυμπιακά έργα. Τώρα η τελευταία διαφήμιση του Πασό, προεκλογική, θα τη δείτε στα μεγάλα πλακάτα στην Αθήνα και έξω από την Αθήνα. Δώστε μας την εντολή να αλλάξουμε εποχή. Υποσυνείδητο, αλλά ξεκάθαρο. Θέλουμε να φύγουμε από την εποχή των εθνικών και θρησκευτικών ιδεοδών. Άλλη εποχή, διεθνιστική, που εμείς θα είμαστε οι θεοί. Δεν το ξεκαθαρίζουν, θα τα λέει και αυτό είναι υποκριτικό. Το υποσυνείδητο μήνυμα είναι καθαρό. Τι εποχή να αλλάξουμε? Συνθήκη για τη θέσπιση του Συντάγματος της Ευρώπης. Διαβάζω από τον πρόλογο, πρώτη σελίδα. Η συνέλευση επιφορτίστηκε
με τη διατύπωση προτάσεων επί τριών θεμάτων. Πώς θα επιτευχθεί η προσέγγιση των πολιτών με το ευρωπαϊκό εγχείρημα, καθώς και με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Πώς θα οργανωθεί ο πολιτικός βίος και ο ευρωπαϊκός πολιτικός χώρος σε μια διευρυμένη ένωση. Πώς θα καταστεί η ένωση, παράγοντας σταθερότητος και πρότυπο, τεντώστε τα αυτιά σας για τη νέα παγκόσμια εντάξει.